Για πολλά χρόνια τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα ήταν περίπου αόρατα. Για τον νόμο υπήρχε μόνο ο βιολογικός γονιός. Συλλογικότητες και ακτιβιστές έχουν επανειλημμένα ζητήσει από την πολιτεία να λύσει τον γόρδιο δεσμό. Το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει πως το παιδί έχει δύο γονείς, είτε άντρες είτε γυναίκες. Είναι κάτι το οποίο αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών, τα οποία μέχρι σήμερα είναι στον αέρα. Και αυτό το βήμα είναι εξαιρετικά θετικό, γιατί θα προστατεύσει την ίδια την ταυτότητα των παιδιών να μπορέσουν να εμφανιστούν στα σχολεία τους, στις δημόσιες υπηρεσίες και όπου αλλού χρειάζεται, έχοντας και τους δύο γονείς τους αναγνωρισμένους. Η ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητα ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, διότι δεν θα συμπεριλάβει την παρένθετη μητρότητα στο σχέδιο νόμου που θα καταθέσει στη Βουλή. Ο νομικός Βασίλης Σωτηρόπουλος σημειώνει πως πολλά ομόφυλα ζευγάρια καταφεύγουν στο εξωτερικό για να γίνουν γονείς. Η αναγνώριση της δυνατότητας των ομόφυλων ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά με παρένθετη κοίηση είναι ένα αίτημα που υπάρχει σήμερα. Εγώ ως δικηγόρος εκπροσωπώ επίδοξους γονείς που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά με παρένθετη κοίηση και είναι αναγκασμένοι να κάνουν αυτή τη διαδικασία στο εξωτερικό, διότι στην Ελλάδα ακόμα δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Η ισότητα στον γάμο ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα των χιλιάδων ανθρώπων που κάθε χρόνο συμμετέχουν στο Athens Pride. Η μη κυβερνητική οργάνωση Οικογένειες Ουράνιο Τόξο απευθύνεται σε ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ γονείς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Η συλλογικότητα νιώθει δικαιωμένη για τον αγώνα της. Καταρχήν ανακούφιση που ανοίγει επιτέλους στη συζήτηση, γιατί είχαμε κουραστεί με τόση αναμονή. Περιμέναμε από το 2008 ότι θα έχει λυθεί αυτό το θέμα. Δεν είναι μια σημερινή διεκδίκηση. Είναι ένα χρόνιο αίτημα της κοινότητας. Οι οικογένειες Ουράνιο Τόξο στέκονται ιδιαίτερα στο ζήτημα της προστασίας των παιδιών. Ακόμη η Στέλλα Μπελιά σημειώνει πως διαδικασίες που για μια ετερόφιλη οικογένεια αποτελούν ρουτίνα, για τις δικές τους εξελίσσονται σε δοκιμασία. Τα παιδιά μας θα έχουν ένομη σχέση και με τους δύο γονείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βιώνουν διακρίσεις, όχι για κάτι που τα ίδια είναι, διακρίσεις λόγω σχέσης με τους ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ γονείς τους. Φανταστείτε τώρα εσείς να μην μπορείτε να πάτε να πάρετε το παιδί σας από το σχολείο. Να μην μπορείτε να το συνοδεύσετε στο νοσοκομείο ή όταν το συνοδεύετε να πρέπει να είστε εκεί μισή ώρα, μία ώρα να εξηγήσετε ποιος είστε, τι είστε, ότι δεν το έχει τα παγάγι. Να μην μπορείτε να ταξιδέψετε μαζί του. Φανταστείτε τώρα να πεθάνει κούφια η ώρα η γυναίκα σας και αυτό το παιδί μετά να το πάρει η πρόνοια γιατί δεν έχει καμία ένωμη σχέση μαζί σας. Να βιώσει πολλαπλές απώλειες. Δεν πάει το παιδί με το γονιό που έχει μείνει, δεν μένει στο σπίτι του. Το παίρνουνε. Παρά τον θετικό αντίκτυπο των εξαγγελιών της κυβέρνησης, η ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητα υποστηρίζει πως για μία ακόμη φορά αγνοήθηκαν οι τρανς άνθρωποι. Οι τρανς είναι πάντα εκτός, είναι οι πρωταθλητές της διακρίσης δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή όλοι λένε για γάμο, για ομόφυλα ζευγάρια. Οι τρανς πουθενά. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το νομοσχέδιο θα έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Εφόσον εγκριθεί, η Ελλάδα θα γίνει η 37η χώρα στον κόσμο που θεσπίζει την ισότητα στο γάμο. Η κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη. Αυτή την απάντηση έδιναν συνήθως οι ελληνικές κυβερνήσεις όταν άνοιγε η δημόσια συζήτηση για την ισότητα στο γάμο. Βεβαίως και τώρα υπάρχουν αντιδράσεις. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δηλώσει την αντίθεσή της, ενώ αρκετοί βουλευτές δεξιών και κεντροδεξιών κομμάτων έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Από την Αθήνα για το Euronews, Απόστολος Τάικος.